Καλησπέρα. Θα σας πάω γρήγορα και θέλω γρήγορες απαντήσεις. Θα προσπαθήσω. Εντάξει. Θέλω την πόλη μου πίσω, λέει μία φίλη μου. Και έχουμε και μια πολύ ωραία εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ που λέει ο γείτονας μου τουρίστας. Σας πάω στο Airbnb. Δηλαδή, πια δεν ξέρεις αν στην πολυκατοικία με ποιον μένεις, πώς μένεις. Είναι θέμα ασφάλειας, βεβαίως είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα έννοιας, είναι, γιατί. Ναι, αν ξαφνικά βρεθείς σε μια πολυκατοικία με 16 Ούγγρους χούλιγκανς, νομίζω το λες και θέμα ασφάλειας. Ναι, μέσα σε ναι, Ούγγρους χούλιγκανς ή Άγγλους, ό,τι να είναι, ή Έλληνες, ό,τι να είναι. Αλλά κάθε μέρα ό,τι αλλάζει, αυτό είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα πια. Ένα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορώ να βρω σπίτι στην πόλη μου. Είμαι νοικιαστής. Να, ξεκινάω από αυτό. Airbnb λοιπόν και πόλη. Ωραία, εγώ ξεκινάω με το θετικό κομμάτι. Το θετικό κομμάτι είναι ότι μια δημοτική αρχή πρέπει να προστατεύει το δικαίωμα στην κατοικία. Αυτή είναι η αρχή. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όντως πλέον η Αθήνα έχει καινούργια προβλήματα. Προβλήματα που στην υπόλοιπη Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια έχουν αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να μάθουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Και η συζήτηση για τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η πλατφόρμα, μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, mm-hmm. είναι μια συζήτηση πανευρωπαϊκή. Στη Βαρκελόνη, σχεδόν η δημοτική αρχή που υπάρχει σήμερα κέρδισε το Δήμο ακριβώς πάνω στη συζήτηση για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Mm-hmm. Άρα η δικιά μας θέση είναι ότι όντως το Airbnb δημιουργεί αυτή τη στιγμή ζητήματα κατοικίας. Δεν αναφέρομαι σε ένα μικρό ιδιοκτήτη που μπορεί να βγάλει για 60-90 μέρες ένα διαμέρισμα για να συμπληρώσει ένα εισόδημα. Έχουμε πλέον φαινόμενα real estate, δηλαδή εταιρείες που αγοράζουν ολόκληρη πολυκατοικία και βγάζουν ολόκληρη την πολυκατοικία mm-hmm. σε μίσθωση, το οποίο και στο δεύτερο κομμάτι είναι και αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στον τουρισμό. Mm-hmm. Σε ένα κλάδο που έχει ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις. Γιατί στον τουρισμό οι εργαζόμενοι σε ένα ξενοδοχείο έχουν μισθό, έχουν ωράριο. Νοικιάζουν με τη μέρα πια. Ακριβώς. Υπάρχουν εγώ το ψάξα λίγο σήμερα και είδα ότι 40 ευρώ τη μέρα στο χολαργό. Άρα πρέπει η δημοτική αρχή. Σαν ξενοδοχείο μου φαίνεται. Η δημοτική αρχή πρέπει να βάλει όρους στο κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και η δημοτική αρχή πρέπει να παλέψει, γιατί πλέον ρυθμίζεται και στην Ελλάδα. Έχει ρυθμιστεί το πρώτο πλαίσιο, το φορολογικό. Πρέπει να μπουν και κατόφλια όμως. Τι σημαίνει, πόσα αφημή, πόσα διαμερίσματα μπορεί να βγουν ανά αφημή, πόσες μέρες μπορεί να είναι ή όχι σε μία πλατφόρμα, αν είναι βραχυχρόνια μίσθωση ή αλλιώς αν γίνεται πλέον. Και πώς μπαίνει στον κανονισμό της πολυκατοικίας, αυτό είναι θέμα που αφορά στο Δήμο, είναι μόνο των ενίκων της πολυκατοικίας, αυτό που είναι κανονισμός πολυκατοικίας. Είναι θέματα που και ο Δήμος πρέπει να έχει γνώμη, γιατί όλη αυτή η διαδικασία επιβαρύνει το Δήμο και πρέπει να γίνει και η συζήτηση. Τα ξενοδοχεία έχουν το φόρο παρεπιδημούντων. Mm-hmm. Το Airbnb αφήνει πόρους στην πόλη. Mm-hmm. Πρέπει να αφήνει πόρους στην πόλη. Νομίζουμε ότι πρέπει να αφήνει πόρους στην ελεύθερος πόλη. Ελεύθερος χώρος. Θα έλεγα παλιά και έχω και ένα πολύ ωραίο ένα πολύ ωραίο έργο του Μανώλη του Χάρου, του φίλου μου, που είχε γράψει τότε στις κινητοποίησεις στο Δήμο Ελληνικού με τον Κορτζίδη mm-hmm. για την παραλία, Λευτεριά στους ελεύθερους χώρους. Και θα έρθω σε αυτό λοιπόν για τους ελεύθερους χώρους της πόλης των Αθηναίων. Η Αθήνα έχει χάσει τη μάχη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να ξανακερδίσουμε πίσω το ζήτημα του ελεύθερου χώρου. Στο πράσινο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια βιώσιμη πόλη ορίζεται αν έχει 9 τετραγωνικά μέτρα πράσινο ανακάτοικο. Mm-hmm. Η Αθήνα έχει 0,9. Άρα εδώ ξεκινάμε. Πρώτο βήμα, τα δύο εμβληματικά μητροπολιτικά πάρκα. Μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί, Μητροπολιτικό πάρκο στον Ελαιώνα. Η Αθήνα δεν μπορεί να χάσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο ελεύθερου χώρου. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι. Συμμετοχή των ιδιωτών μέσα στο κομμάτι αυτό. Σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι της εστίασης, στο κομμάτι της φύλαξης, στο κομμάτι της. Ή με δημόσια κάλυψη και δημόσιο έλεγχο. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν μιλάς για ένα μητροπολιτικό πάρκο, μιλάς για ένα πάρκο που οι βασικές του λειτουργίες στηρίζονται από το Δήμο. Το να πεις ότι μέσα θα έχω και κάποιους χώρους. Και καφετέρια. Ναι, εννοείται ότι μπορεί να γίνει και μάλιστα μπορεί να γίνεται και με κοινωνικά κριτήρια. Mm-hmm. Μπορείς να έχεις μια καφετέρια που είναι σε μια εταιρεία κοινωνικής οικονομίας, mm-hmm. κοινωνικής και αλέγγυας οικονομίας, σε μια εταιρεία ένταξης, σε μια κίσπε. Άρα μπορεί, mm-hmm. νομίζω ότι δεν είναι 0-1 η συγκεκριμένη συζήτηση, χωρίς όμως να βγάζει από το πλαίσιο ότι ο πυρήνας της διαδικασίας πρέπει να ελέγχεται από το Δήμο, γιατί είναι κομμάτι δημοκρατίας ο ελεύθερος χώρος. Το ελέγχεται από το Δήμο. Φυσικά. Σημαίνει ότι ο Δήμος απολογείται στους πολίτες. Φυσικά. Μια εταιρεία δεν απολογείται στους πολίτες. Mm-hmm. Άρα μπαίνει και το ζήτημα της δημοκρατίας. Και μπαίνει και το ζήτημα της λειτουργικότητας με όρους αποτελέσματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε Δήμους που είχαν δώσει δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα και τις παίρνουν πίσω ακριβώς γιατί κατέρευσαν αυτές οι δραστηριότητες και πολύ ακριβές ήταν για τους δημότες και δεν φέραν και τα αποτελέσματα που έπρεπε να φέρουν. Mm-hmm.
Ας πούμε, εγώ με τον τέταρτο. Είχατε πάει στην παλιά μου γειτονιά, στον τέταρτο διαμέρισμα. Είναι και η γειτονιά μου, δεν είναι. Απ' τη Θυμαρακή. Εκεί έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει και μένω τώρα στον Άγιο Ανδρέα. Ναι. Γιατί οι γειτονιές ακόμα ορίζονται με βάση. Το έμαθα προχθές, δηλαδή πρόσφατα δηλαδή. Εγώ είμαι από τον Άγιο Μέλετα, από τα Σεπόλια. Τέλος πάντων, στις γειτονιές αυτές του τέταρτου διαμέρισματος, το βασικό θέμα που είχαμε ήταν πάντα από πιτσιρικάδες δηλαδή, τους ελεύθερους χώρους, δηλαδή ένα γηπεδάκι του τρίτο να είναι, παίζουν τα παιδάκια μπάσκετ και φυσικά ο μεγάλος στάρ πια, αλλά ένα γηπεδάκι είναι, αυτό είναι. Δεν υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει. Ο άφοβος που είναι η ομάδα της περιοχής. Αθλητικός χώρος στον Άτλαντα που είναι εγκατελειμμένος πρακτικά. Είναι εντελώς εγκατελειμμένος και ούτω καθεξής. Υπάρχουν οι δυνατότητες, παραδείγματος χάρη στο τέταρτο, να μιλήσουμε σήμερα για αξιοποίηση ελεύθερων χώρων προς κοινή δράση, προς χρήση δηλαδή. Ωραία. Πρώτο παράδειγμα για το τέταρτο. Θα προχωρήσει υπογειοποίηση των γραμμών. Πότε είναι αυτό, ένα έργο το οποίο προχωράει από το Υπουργείο Υποδομών και τον ΟΣΕ. Το ζήτημα είναι ο Δήμος είναι έτοιμος όταν θα ξεκινήσει το έργο για την υπογειοποίηση των γραμμών να εκμεταλλευτεί και να δημιουργήσει. Και να υπογειωθεί γύρω μέχρι κάτω. Ή... Ναι, θα πάει μέχρι τρεις γέφυρες. Θα πάει μέχρι τρεις γέφυρες. Το ζήτημα είναι ο Δήμος είναι έτοιμος, έχει ξεκινήσει τη μελέτη, ώστε ο χώρος που δημιουργείται να είναι ένας χώρος πράσινος, ένας χώρος λειτουργικός και φιλικός για τους ανθρώπους. Mm. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Μιλάει για τη λεωφόρο Κωνσταντινούπολης τώρα ο κ. Ηλιόπουλος. Είναι οι γραμμές του ΟΣΕ. Του τρένου. Είναι πολύ παλιό αίτημα των ανθρώπων της περιοχής. Δεύτερο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ο Δήμος Αθήνας είναι ένας Δήμος συγκριτικά πλούσιος με φτωχή διαχείριση. Αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλίσει 85 εκατομμύρια από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση από την περιφέρεια Αττικής. Από αυτά έχει απορροφήσει λιγότερα από 10. Μέσα σε αυτά που δεν έχει απορροφήσει είναι η δημιουργία ενός κλειστού αθλητικού χώρου σε κάθε κοινότητα. Κλειστό αθλητικό χώρο, έτοιμα τα χρήματα, έτοιμη μελέτη, τα δίνει η περιφέρεια και ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει. Άρα νομίζω ότι σήμερα ο Δήμος Αθήνας πέρα από πολλά συσσωρευμένα προβλήματα έχει και πολλές δυνατότητες που δεν έχει αξιοποιήσει. Κύριε Λιοπλε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας διοίκησης συντηρητικής κατεύθυνσης και μιας διοίκησης προοδευτικής κατεύθυνσης? Δεν χρησιμοποιώ και επίτηδες τον όρο δεξιά-αριστερά. Νομίζω τι ότι είναι αυτό που το καθορίζει δηλαδή? Το βασικό ζήτημα σήμερα στην Αθήνα είναι ότι πρέπει να δοθεί μια μάχη για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου. Αυτή η μάχη έχει και μάχη και με συμφέροντα. Μεγάλα συμφέροντα. Γιατί η Αθήνα ακριβώς επειδή πλέον έχει κλείσει με όρους οικονομικά στενούς το κομμάτι της κρίσης και πλέον είναι σε μια αλματώδη τουριστική ανάπτυξη, χρειάζεται ένα Δήμο που θα θέσει όρια στο δημόσιο χώρο, θα παλέψει για το δημόσιο χώρο και δεν θα είναι απλά τροχονόμος των μεγάλων συμφερόντων που θέλουν να επενδύσουν στην πόλη. Αυτό σημαίνει μια πόλη για τους πολίτες και όχι για περαστικούς καταναλωτές, που είναι ένα σύνθημα που εμείς χρησιμοποιούμε. Και άρα, κατά τη γνώμη μου, εκεί κρίνει το προοδευτικό μαζί προφανώς με τη συμμετοχή. Γιατί σε όποια γειτονιά και αν έχω πάει, όλοι οι άνθρωποι της κοινότητας λένε ότι ακόμα και ομόφωνες αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα ακούει ποτέ. Όχι απλά δεν τα ακούει, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία του διαλόγου. Άρα, σε αυτά τα δύο πεδία, κατά τη γνώμη μου, ορίζεται το προοδευτικό η προοδευτική κατεύθυνση ενός Δήμου. Ξέρετε κάτι, έχω ένα φόβο. Εγώ δεν είμαι πια δημότης. Μένω πια στην Πεντέλη και έχω επιλέξει να ψηφίζω εκεί που ζω. Μου φαίνεται σωστό. Μου το είπε και η μητέρα μου, ότι φύγετε από εδώ γιατί εγώ πληρώνω τις δικές σας επιλογές. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Όμως αυτό που βλέποντας την πόλη, ειδικά το Δήμο της Αθήνας, υπάρχει ένα ερώτημα, πού θα πάνε αυτό που λέμε τα φτωχά στρώματα ή τα φτωχοποιημένα στρώματα, αν θα επιλέξουν μία πολιτική δική σας, ή ακόμα του κύριου Σοφιανού, της αριστεράς εννοώ δηλαδή, ή θα πάνε στην λύση, που δεν είναι αντισυστημική όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, του συστήματος είναι, που είναι οι φασίστες. Δηλαδή ποιο είναι αυτό που... Και βεβαίως ο ρόλος των μικροαστών και αστών της πόλης. Αυτό. Ό,τι έχει απομείνει σε αυτό. Εκεί θα παιχτεί. Θα ήθελα να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα από τη ζωή της πόλης που δείχνει το βαθιά συστημικό χαρακτήρα της Χρύσης Αυγής και στη δράση της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει αναδείξει η ΕΡΤ, το ζήτημα του γυροκομείου Αθηνών. Μια σκληρή περίπτωση κακοδιαχείρισης, που οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνες ενάντια στην παλιά διαχείριση πλην μιας παράταξης. Της Χρυσής Αυγής, η οποία στήριζε, δεν μπορώ να ξέρω τις υπόγειες διαδρομές, εγώ μπορώ να ξέρω όμως αυτό το οποίο βλέπουν όλοι. Ότι έχεις ένα σκληρό κομμάτι κακοδιαχείρισης, ένα γυροκομείο που θα μπορούσε να φιλοξενεί 700 ανθρώπους και σήμερα φιλοξενεί 100, με τεράστια οικονομικά προβλήματα, και η Χρυσή Αυγή έβαζε πλάτη στην παλιά διοίκηση, κόντρα σε όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις που με διαφωνίες, με καθυστερήσεις,
ανοίξαν αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Κατά την γνώμη μου, το μέτωπο, η μάχη να μην καταλήξει ο απογοητευμένος κόσμος στην άκρα δεξιά κερδίζεται και μέσα από την κοινωνική πολιτική. Μέσα από ο Δήμος να μην αφήνει τυφλά σημεία, να σπάει το αίσθημα εγκατάλειψης. Mm-hmm. Γιατί ο φόβος, το αίσθημα της εγκατάλειψης, ότι δεν ασχολείται κανένας μαζί σου και η μάχη της καθημερινότητας δυστυχώς χάθηκε στην Αθήνα αυτά τα χρόνια, αφήνει περιθώριο για την άνοδο της άκρας δεξιάς. Θα σας πω, κύριε, επειδή σε αυτή την περιοχή, επειδή πάω η οικογένειά μου κάτω, βρε παιδί μου, σαν να μην έχει περάσει ένας χρόνος, μια μέρα. Όπως άσχημα ήταν τα πράγματα, έτσι είναι. Το γηπεδάκι αυτό στη Λιωσίων. Νομίζω δεν είναι τυχαία η φράση Αθήνα κάτω από τις γραμμές. Ναι, δείχνει ακριβώς, αποτυπώνει ακριβώς μια αίσθηση εγκατάλειψης που έχω μεγαλώσει αυτή την περιοχή και αυτό το οποίο πολλές φορές συζητάγαμε είναι ότι σου δίνει την αίσθηση ότι δεν είσαι στο Δήμο της Αθήνας. Πολύ τοπικιστικά. Τι θα έκανες, τι θα κάνατε αν οι πολίτες σας επέλεγαν δήμαρχο? Γιατί γειτονιάζει καταρχήν. Αφήστε τι άλλε. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρω τι γειτονιάζει, για τα Θυμαράκια, τον Άγιο Μελέτη, τον Κολονό, την Ακαδημία. Τι ήταν αυτό που θα μπορούσε να γίνει, που μπορεί να γίνει, βρε παιδί μου? Ωραία. Για μένα υπάρχουν δύο βασικά έργα υποδομή που είναι τα πρώτα. Και όταν λέω έργα υποδομή, πρώτο είναι τα σχολεία. Σχολεία που είναι παρατημένα, σχολεία που έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Σχολεία τα οποία πρέπει να ανοίξουν στη γειτονιά. Τι εννοείται να ανοίξουν στη γειτονιά? Να είναι σχολεία με πολιτιστικέ δραστηριότητε. Mm-hmm. Να είναι σχολεία ανοιχτά στου συλλόγου. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε την Αθήνα διαφορετική. Χωρίς να σκεφτούμε διαφορετικά τα σχολεία της. Mm-hmm. Η Αθήνα έχει 500 κτηριακά συγκροτήματα. Μια Αθήνα με διαφορετικές αυλές, με διαφορετικές ταράτσες, με τα σχολεία ως πολιτιστικό κύτταρο της γειτονιάς, είναι αυτομάτως άλλη πόλη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη γειτονιά, μαζί με τους ελεύθερους χώρους, αλλά αναφερθήκαμε πριν στο παράδειγμα με την υπογειοποίηση, που θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικό, πιο κρίσιμα που πρέπει ο Δήμος να κινηθεί πολύ γρήγορα, είναι το ζήτημα με τη διαχείριση των όβριων υδάτων. Δηλαδή, στα Θυμαράκια, το ξέρετε και εσείς καλά, υπάρχουν περιπτώσεις που με μια βροχή δεν σου επιτρέπεται να φύγεις από το οικοδομικό τετράγωνο να περάσεις στο απέναντι τετράγωνο. Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους ανθρώπους που έχουν ένα μαγαζί στη γειτονιά. Είσαι στο φούρνο και σου λέει, παιδάκι μου, βρέχει και δεν μπορεί να έρθει η γιαγιά απέναντι να περάσει να αγοράσει ψωμί. Δηλαδή, δεν γίνεται εγώ να είμαι σε αυτό το Δήμο να δίνω δημοτικά τέλη και αυτό το μικρό να μην μπορεί να λυθεί. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Λιωπούλου? 35. Πώς το φαντάζεστε ένας πολίτης 35 ετών να είναι ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της χώρας? Νομίζω ότι... Το έχετε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσα να είμαι δήμαρχος? Όχι, δεν το είχα φανταστεί. Ναι, τώρα το φαντάζεστε ότι θα μπορεί... Τώρα το φαντάζομαι. Τώρα το φαντάζομαι. Ναι. Να σας πω ποιο ήταν το πιο στενάχωρο που άκουσα. Σε μία περιοδία στη Ριζούπολη, έρχεται μία μεγάλη γυναίκα και μου λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτηκα ότι θα ήθελα να μένω δύο στενά πιο πάνω για να είμαι στο Δήμο της Νέας Ιωνίας και να μείνουμε στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί δύο στενά πιο πάνω, ένα έργο που έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο Δήμος της Αθήνας, έχει ξεκινήσει στην Ιωνία, στην Νέα Ιωνία, και εδώ δεν ξεκινάει. Εκείνο ο Ηρακλής ο Γκότσης. Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πει κάποιος άνθρωπος στην πόλη. Και με μια συζήτηση από τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη, αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο τελευταίος δήμαρχος που θυμάσαι, θα χρειαστεί να πάνε πολύ πίσω για να αναφερθούν σε κάποιον που να τον θυμούνται. Για καλό δήμαρχο, ναι. Ακριβώς. Νομίζω Μπέις. Αυτή είναι η απάντηση, αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο κόσμος. Νομίζω αυτό. Και ο Εύρετ στο κομμάτι του Αθήνα είναι 84 και σε κάποιες απαλουτρώσεις που είχε κάνει. Αυτή είναι η δεύτερη απάντηση που δίνει ο κόσμος. Δεν ήταν συνεννοημένο. Είναι η γνώμη, ναι. Άρα νομίζω ότι είναι μια ωραία φιλοδοξία να πεις ότι θέλω να δουλέψω για την πόλη στην οποία έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει. Μ' αρέσει. Απλώς ήθελα να το βάλω λίγο στο κομμάτι, στο προσωπικό. Δηλαδή, η καλή ιστορία σε αυτή τη μάχη στην εκλογική, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έχουμε απλή αναλογική, κύριε Λιώπουλε. Οπότε σημαίνει ότι όσο και να το ανοίξω, η πλειοψηφία των πολιτών θα ψηφίσει δημοκρατικά. Οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο, βεβαίως θα παίξει ρόλο πιστεύω ο Δήμαρχος, αλλά σε γενικές γραμμές θα έχει μια δημοκρατική κατεύθυνση. Δεν λέω προοδευτική, δημοκρατική κατεύθυνση. Συμφωνείτε σε αυτό? Απόλυτα. Η απλή αναλογική είναι μια τεράστια ευκαιρία πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους της πόλης. Γιατί σήμερα είχαμε μάθει σε δημοτικές αρχές που μπορεί το 20 να μεταφραζόταν σε 60 μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό έχτιζε μια λαζονία. Ναι. Μια λαζονία μιας εξουσίας που δεν συνομιλούσε με τις γειτονιές. Είναι πολύ στενάχωρο να συναντάς, ας πούμε, το Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων, από τους πιο ιστορικούς πολιτιστικούς συλλόγους και να σου λένε 5 χρόνια δεν έχουμε μπορέσει να δούμε το Δήμαρχο.
Η απλή αναλογική είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους ανθρώπους της πόλης, γιατί θα μπορούν να παλεύουν για τα αιτήματά τους μέσα στην Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό εγώ αυτό που λέω είναι ότι με απλή αναλογική, η δύναμη η οποία έχει πρόγραμμα, έχει προτεραιότητες, ξέρει τι θέλει να κάνει και ακούει τις γειτονιές, συνομιλεί με τις γειτονιές, θα είναι η πραγματική διοίκηση της πόλης. Κύριε Λιόπουλε, φαντάζομαι θα σας το βάζουν συνέχεια τι θα κάνετε με τα εξάρχεια, το θεωρούν σοβαρό θέμα. Τέλος πάντων, εγώ όμως θα το βάλω αλλιώς. Γιατί το θεωρώ και πολύ. Γιατί κορυδεύουμε τον κόσμο. Το να προχωρεί ένας πολίτης στην πόλη και σε όλες τις πόλεις και να νιώθει ασφαλής είναι απόλυτα συνταγματικό του δικαίωμα. Προφανώς. Οποιαδήποτε ώρα. Δεύτερον, να μπορεί μια μητέρα ή ένας μπαμπάς με το καροτσάκι να πηγαίνει να κυκλοφορεί. Να κυκλοφορεί είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Σε αυτά τα δύο ζητήματα νομίζω ότι έχουμε προβλήματα και έχουμε πολύ καιρό προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος νιώθει όχι ασφαλής. Αυτό εγώ. Ισχύει. Μικροπαραβατικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Και δυσαρεστείτε. Αλλά είναι και ένας κόσμος αποκλεισμένος που είναι οι μαμάδες, οι μπαμπάδες και οι ανάπηροι. Όλο αυτό μαζί. Να ξεκινήσω από αυτό που κατά γνώμη μου πολύ σωστά θέσατε. Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας. Μια πόλη δεν μπορεί να λειτουργήσει με φοβισμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα το να σπάσεις το φόβο στην πόλη πρέπει να είναι κεντρικό ζήτημα μιας δημοτικής αρχής. Πρέπει να μιλάμε όμως και συγκεκριμένα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είμαστε υποψήφοι δήμαρχοι και όχι υποψήφοι υπουργοί προστασίας του πολίτη. Ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος για το αίσθημα της ασφάλειας, δηλαδή να μην υπάρχουν μαύρες τρύπες, ο ηλεκτροφωτισμός. Όταν είδα τον προϋπολογισμό του Δήμου, ειλικρινά σας το λέω, δεν το πίστευα. Mm-hmm. Αν κάποιος δει έργα ηλεκτροφωτισμού για το 2018 στο Δήμο της Αθήνας, 0 ευρώ. 0 ευρώ. Φως, λοιπόν. Είναι φως. Το βασικό. Όπου και αν πάω, όλοι λένε ότι η Αθήνα είναι βρώμικη και σκοτεινή πόλη. Mm. Και είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν λένε ψέματα. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να κάνει μια δημοτική αρχή για το αίσθημα της ασφάλειας να έχει πολιτική στέγαση. Δηλαδή σε περιοχές που επιλέγει να δίνει κίνητρα. Mm-hmm. Έχει κτηριακό απόθεμα ο Δήμος της Αθήνας που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να κατοικήσουν νέα ζευγάρια σε περιοχές που πρέπει να δώσει κίνητρα. Το τρίτο κομμάτι είναι η πολιτική δημοτικών τελών για επιχειρήσεις. Γιατί μια περιοχή με μεικτές χρήσεις είναι μια ζωντανή περιοχή. Mm-hmm. Και το τέταρτο πολύ κρίσιμο είναι το κομμάτι του πολιτισμού. Ο πολιτισμός πρέπει να φύγει μόνο από τις δομές του κέντρου της Αθήνας, πρέπει να πάει στις γειτονιές. Γιατί εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ασφαλείς γειτονιές είναι οι ζωντανές γειτονιές. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην ασφάλεια. Πόσο ασφαλής είναι μια πόλη που από τις 70 παιδικές χαρές είναι πιστοποιημένες 25. Δηλαδή, πώς ένα νέο ζευγάρι μπορεί να πάει το παιδί του σε μια τέτοια παιδική χαρά. Πόσο ασφαλής είναι μια πόλη όπου παρακαλάς να μην βρέξει γιατί τα πεζοδρόμια γίνονται παγίδες. Όχι μόνο για ανθρώπους που μπορεί να έχουν προβλήματα κινητικότητας. Για όλους για να έχουν προβλήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα υπάρχουν και αυτά τα κομμάτια της ασφάλειας και νομίζω είναι λίγο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω το ζήτημα των εξαρχείων. Σε καμία περίπτωση. Και όντως υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν στην περιοχή και είναι κρίμα που δεν συζητιούνται και άλλα κομμάτια. Ότι παραδείγματος χάρη στα εξάρχεια υπάρχει αυτή τη στιγμή ο πιο εγκατελειμμένος χώρος πρασίνου, αν όχι στην Αθήνα, αν όχι σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα στην Αθήνα. Ο λόφος του στρέφει. Δεν το βάλε επίτηδε με τον εξαρχείο τώρα σε αυτό, γιατί είναι και μια καραμέλα που δεν θέλω να χαλάσω την κουβέντα μου. Εκεί θα βρεθούμε. Που υπάρχει 40 χρόνια κιόλας. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Δεν είναι το θέμα και δεν είναι και άβατο για μένα. Αλλά άλλο είναι το θέμα μου. Το να μπορώ όμως να περπατήσω στην Ομόνοια το βράδυ, οποιαδήποτε ώρα. Με τη φίλη μου ή με τον φίλο μου και να μην μου την πέσει. Να μπορεί μια νέα γυναίκα να περπατήσει και να αισθάνεται ασφαλή στην πόλη. Γιατί ναι, ακριβώς. Ασφαλή στην πόλη. Δυστυχώς υπάρχουν. Αν δεν θα σε μαχαιρώσει και ο Ξαυγίτης, κύριε Λιόπουλε. Και αυτό ασφαλή στην πόλη είναι. Ακριβώς γι' αυτό εμείς λέμε ότι, κύριε Ρωανή, το έχουμε πει ξεκάθαρα και το είπαμε από την αρχή, ότι πρέπει όλοι να συνεννοηθούμε ότι οι γειτονιές της Αθήνας είναι πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση της Χρυσής Αυγής. Mm. Και αυτό πρέπει. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει τόσο καθαρό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει τόσο καθαρή απομόνωση και της ατζέντας και των προτεραιοτήτων που βάζει η Χρυσή Αυγή και θα συνεχίζουμε να το βάζουμε με αυτή την ένταση. Ήθελα να σας ρωτήσω για την Αλκιονίδα. Να μας πείτε δύο πράγματα για αυτή την μικρή νίκη. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πώς η Αθήνα μέσω της αδράνειας κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της. Mm. Ειδικά στο κομμάτι του πολιτισμού. Και πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για το ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της πόλης για τον πολιτισμό, για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, για το βιβλίο. Έχουμε ζήσει, έχουμε μεγαλώσει με την Αλκιονίδα, κύριε Λιόπουλε.
Δεν έχω μεγαλώσει με την Αλκιονίδα, αλλά κατανοώ την ιστορικότητα, κατανοώ την ιστορικότητα του συγκεκριμένου χώρου. Κατανοώ το πόσο κρίσιμο είναι για την Αθήνα η ύπαρξη των θερινών σινεμά, των θερινών κινηματογράφων. Είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας της πόλης που δεν πρέπει να χαθεί από οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να θέλουν πάρκινγκ ή πολυκατοικίες για να γίνουν Airbnb. Και γι' αυτό επιστρέφω στο ότι ο δημόσιος χώρος είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Και πρέπει ο επόμενος δήμαρχος, η επόμενη δημοτική αρχή πρέπει να είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί κάποια ζητήματα απέναντι σε μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα. Εδώ κλείνει αυτή η κουβέντα, θα την ξανακάνουμε. Τι θα θέλατε να πείτε σε κάτι που εγώ δεν σας ρώτησα, γιατί δεν το σκέφτηκα και δεν το είχα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο... Θεματικό εννοώ, καταλάβατε. Ναι, κατανοητό. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή για την Αθήνα είναι το ζήτημα της καθαριότητας για τη ζωή των ανθρώπων. Και είναι το ζήτημα της καθαριότητας με ποια έννοια. Η Αθήνα πρέπει να μπει πολύ πιο σοβαρά στη συζήτηση για την ανακύκλωση. Η συζήτηση για την ανακύκλωση είναι συζήτηση για το περιβάλλον, είναι συζήτηση για την πόλη, για την χώρα. Είναι η συζήτηση για την κουλτούρα και τη σχέση μας με τους φυσικούς πόρους. Όποιος πει ότι ως δημοτική αρχή μπορεί μόνος του να δώσει αυτή τη μάχη, λέει ψέματα. Στη συζήτηση για την ανακύκλωση και για να φτιάξουμε μια βιώσιμη πόλη, οικολογικά βιώσιμη, πρέπει να επιλαγεί όλη η κοινωνία της Αθήνας και νομίζω ότι ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το επόμενο διάστημα. Και διάπλωση σας άρεσε προχθές η κουβέντα αυτή και πώς νιώσατε τον κόσμο που ήσασταν οι υποψήφοι που μιλούσατε σε κοινό. Μιλώ για τον Ιαννό. Ναι, ναι. Ήταν μια πολύ πετυχημένη συζήτηση που δείχνει και το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει. Ελπίζω πολύ σύντομα να γίνουν μια σειρά από θεματικές συζητήσεις και τηλεοπτικά. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο. Και βέβαια η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, πρέπει να προφανώς, γίνει προφανώς. Αλλά με μία αρχή είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε άλογο. Συζητάμε με όλους και όλες τις θεματικές, με εξαίρεση τους υποψηφίους των νεοναζί. Δεν θα βρεθούμε σε καμία συζήτηση που είναι υποψήφιος των νεοναζί. Τι ομάδα είστε, κύριε Λιόπουλο? ΑΕΚ. Το έχω πει από την αρχή. Δεν μπορεί να το πείσω. Επειδή είπατε για τη Ριζούπολη, λέω μήπως από εκεί ο αέρας σας πήρε λίγο και σας ήρθε λίγο το Απολωνάκι να... Εντάξει, όχι Απολωνάκι, είναι Απόλλων, δεν είναι Απολωνάκι. Απόλλων. Για μένα το λέτε τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τι θέλετε?